Βρίσκομαι στην κλινική, στην Advanced Hair Clinics και είμαι μαζί με τον δόκτορα Αναστάσιο Δεκρή, τον πλαστικό χειρούργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή μου που βρίσκεσαι στο κανάλι μου. Και σήμερα θα μιλήσουμε και θα μας λύσει κάποιες απορίες σχετικά με την εμφύτευση μαλλιών και πιο συγκεκριμένα για το δικό μου θέμα που σας έχω πει ότι έχω και που με βασανίζει σε εισαγωγικά. Η πιο βασική ερώτηση που μου κάνουν όλοι, που μου λέγανε στο πρώτο βίντεο από κάτω, ήταν για την ηλικία μου. Ότι μου λέγανε ότι είσαι πάρα πολύ νέος και γιατί να το κάνεις από τώρα. Υπάρχει ηλικία για την εμφύτευση μαλλιών? Εγώ θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Επειδή έχω δει στην κυριολεξία δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την ηλικία τη δική σου, ακόμη και μικρότερα παιδιά, μέχρι και πολύ πολύ μεγαλύτερους και ηλικιωμένους ανθρώπους. Ρωτάω λοιπόν πάντα, αυτό πρέπει να ρωτάει ο κάθε πλαστικός χειρουργός, γιατί είσαι εδώ, τι σε απασχολεί, τι σε πονάει, με ή χωρίς εισαγωγικά. Καμία από τις συντηρητικές θεραπείες δεν μπορεί να βγάλει καινούργιες τρίχες από το πουθενά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ναι, γιατί το λένε πάρα πολύ αυτό. Και υπάρχει και πολύ παραπλανητική διαφήμιση. Ναι, αυτό. Έτσι. Ναι. Η επιτυχία των συντηρητικών θεραπείων, όποιες και να είναι αυτές, είναι κυρίως στο να διατηρήσουν την κατάσταση σταθερή. Είναι αυτό ακριβώς εδώ. Υπάρχει μια σιγά σιγά εμβάθυνση του κροτάφου προς τα πίσω. Και υπάρχει και μία τάση να έρθουν και να ενωθούν οι δύο κόρταφοι στο κέντρο, αφήνοντας το τσουλούφι που συζητάγαμε. Ναι. Για να γίνει αντιληπτό μαθηματικά το πρόβλημα, αρκεί να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Η κεντρική αυτή απόσταση από τη ρίζα της μύτης μέχρι το hairline μας είναι στους περισσότερους άνδρες μεταξύ 6 και 8 εκατοστών. Ναι. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει δότρια περιοχή επαρκέστατη και να καλύψουμε τα κενά που έχουμε τώρα, αλλά και να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές συνεδρίες. Αν λοιπόν θα θέλαμε να δούμε περίπου που θα είναι το hairline μας, θα είναι εκεί που ακουμπάει το δάχτυλό μου. Okay. Στην κάτω πλευρά, ναι. Έτσι. Έχει υπόψη και το εξής. Και σε σένα, όπως και στους περισσότερους άνδρες, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αριστερού και δεξιού τμήματος. Και αυτό πάντα στο σχεδιασμό το λαμβάνουμε υπόψη. Τι κάνουμε? Υποτοπική αναισθησία, αναισθησία του τύπου σαν αυτή που κάνουμε στον οδοντίατρο για να κάνουμε ένα σφράγισμα. Ωραία. Παίρνουμε μεμονωμένα τριχοθυλάκια επιλεκτικά από τη ζώνη αυτή και μάλιστα όχι πολύ κοντά, όπως ώστε να μην δημιουργήσουμε κενά ή χάσματα εμφανή. Ναι. Και δυσάρεστα στην όψη, γιατί κάποιος όπως εσύ μπορεί να κουρεύεται πάρα πολύ κοντά. Ναι, όπως τώρα. Ακριβώς. Εγώ έτσι κουρεύομαι. Άρα δηλαδή δεν αφήνει κάποιο σημάδι πίσω. Δεν θα φαίνεται κάτι, θα φαίνεται κάτι πολύ απειροελάχιστα. Κοίτα να δεις. Έτσι, αν ήμουν κουρεμένος έτσι. Αν πούμε ότι είσαι κουρεμένος έτσι. Ναι. Και τώρα, αν παίρνουμε μια φωτογραφία, υπάρχουν κάποια spots μικρά που φαίνεται, ας πούμε, ότι λείπει μια τρίχα. Ναι. Κατά αναλογία, έτσι θα είναι και μια επέμβαση μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών που περιγράφουμε. Okay.